Γεια σας και καλώς ορίσατε σε άλλο ένα βίντεο του Kaplan Boxing και αν δεν το έχετε κάνει ήδη, κάντε ένα subscribe, πατήστε και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα βίντεό μας, ενώ όπως ήδη κάποιοι θα γνωρίζετε, υπάρχουν social media και για το YouTube κανάλι μας, το Kaplan Boxing, και γι' αυτό ακολουθήστε τα σε Facebook και Instagram, αλλά και για την ιστοσελίδα μας, το coupons.com.cy, όπου μπαίνετε στο site μας, βλέπετε όλα τα διαθέσιμα κουπόνια από τα μεγαλύτερα διεθνή online καταστήματα και επιπλέον μπορείτε να ακολουθήσετε τη σελίδα αυτή, το coupons.com.cy, με το ίδιο όνομα, σε Facebook, Instagram, Telegram και Twitter. Σήμερα επανήλθαμε έτσι πρώτο βίντεο για τη νέα χρονιά, το 2021, με την αγαπημένη μας συνήθεια, μάλλον ένα smartwatch. Ένα smartwatch από μια αγαπημένη εταιρεία, μια αξιόπιστη εταιρεία. Μας έχει κάνει βέβαια και κάποιες στραβές, αλλά όσο επί το πλείστον είναι από τις καλές. Και δεν είναι άλλη από την Cosped και μάλιστα σήμερα έχουμε φέρει το Cosped M2. Από ό,τι έχω δει, το συγκεκριμένο smartwatch σε ελληνική και κυπριακή έτσι, κοινότητα δεν έχει παρουσιαστεί, ενώ και σε διεθνή παρουσίαση είναι ελάχιστα τα βίντεο τα οποία κυκλοφορούν, έως μετρημένα ούτε στο ένα χέρι στα δάχτυλα του ενός χεριού, οπότε είπαμε να το φέρουμε και να σας το παρουσιάσουμε, να δούμε παρεούλα κατά πόσο αξίζει το συγκεκριμένο smartwatch. Και πριν το ανοίξουμε πάμε να δούμε περί τίνος πρόκειται. Πάμε να ανεβάσουμε κάμερα και είναι αυτό εδώ. Το έχουμε φέρει φυσικά από το Banggood. Και είναι ένα smartwatch το οποίο όπως μας λέει είναι στις 1,4 ίντσες το μέγεθός της. Το καλό του είναι τα 320x320 pixels πάνω στην οθόνη, το οποίο το κάνουν έτσι ένα από τα ευχάριστα πράγματα τα οποία μπορούμε να δούμε στο συγκεκριμένο smartwatch. Επιπλέον μετράμε καρδιακούς παλμούς, οξυγόνο αίματος και από ό,τι βλέπω είναι και IP68. Έτσι μας λέει τουλάχιστον. Όπως βλέπετε, 16,31 αυτή τη στιγμή που γυρίζετε το βίντεο σε flash deal από το Banggood. Όμως εμείς, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας, το coupons.com.cy, όπως βλέπετε εδώ πέρα, πάμε να δούμε εάν μπορούμε να βρούμε και κάποιο κουπόνι που να μας δώσει καλύτερη ακόμα τιμή. Πάμε να κάνουμε το search μας, να πληκτρολογήσουμε το Cosped M2, να πατήσουμε το Enter μας και εδώ είμαστε, κάτι υπάρχει, πάμε να πατήσουμε να δούμε τι μας δίνει. Έχουμε λοιπόν κουπονάκι το οποίο ισχύει μέχρι 31 πρώτου, αυτό εδώ, και το οποίο μας προσφέρει μια ακόμη καλύτερη τιμή στα 15,49 ευρώ. Οπότε τι κάνουμε, πολύ απλά, κάνουμε copy, πατάμε το buy it now και μας παραπέμπει αμέσως στην ιστοσελίδα του Banggood. Αυτό που βλέπαμε πριν λίγο δηλαδή, στα 16,31 λέει, αλλά εμείς βάζοντας το κουπόνι θα πέσουμε στα 15,49. Πολύ απλά. Διαθέσιμο σε τρία χρώματα, μαύρο, ροζ, αλλά και σε χρυσό. Η τιμή είναι τόσο χαμηλή που δεν χρειάζεται καν να βάλουμε κάποια επιλογή priority ή να μην έχουμε τελωνίο, οπότε, γιατί είναι κάτω του ορίου φυσικά, οπότε μπορούμε εδώ στην Κύπρο τουλάχιστον που έχουμε τη δυνατότητα του Air Parcel Register να το επιλέξουμε, που είναι η πιο ευθυνή επιλογή και δεν θα έχουμε κανένα θέμα τελωνίου. Στην Ελλάδα υπάρχει έτσι κι αλλιώς η Priority Direct Mail αυτή τη στιγμή επιλογή, οπότε κανένα θέμα. Πάμε πίσω να δούμε και τι μας δίνει αυτό το smartwatch πριν το ανοίξουμε και το δούμε και στην πράξη. Cosped M2 λοιπόν, σε Bluetooth version 5 και πάνω, Android 5 και πάνω, iOS 9 και πάνω. Έχει το Wi-Fi το application, το οποίο το έχουμε δει σε Cosped Probe αλλά και σε Tigris RS, ένα αξιόπιστο application. Αν δεν έχετε δει τις παρουσιάσεις, πατήστε έτσι εδώ πάνω, θα περάσει και το Cosped Probe αλλά και το Tigris RS, δύο πανέμορφα smartwatches, κυκλικά εκείνα. Εδώ θα πάμε να δούμε κάτι σε τετράγωνο. Οι γλώσσες που έχει το application και το band, εμείς επιλέγουμε τα αγγλικά αφού τα ελληνικά δεν τα βρίσκουμε. IP68, που σημαίνει ότι πλένουμε χεράκια χωρίς κανένα πρόβλημα, βρέχει έξω, βρέχεται το ρολόι, δεν έχει πρόβλημα. Έχει Dynamic Heart Rate Monitor, Blood Oxygen Monitor, σε βοηθάει με τις αναπνοές σου, πολλαπλές αθλητικές δραστηριότητες,
μέτρηση των βημάτων, GPS με τη βοήθεια του application, να βλέπεις ποιος σε καλεί, βάζεις το watch face που εσύ επιθυμείς, μπορείς να κάνεις και reject την κλήση, να δεις ποιος σε παίρνει, δονείται το smartwatch όταν έρχεται η ειδοποίηση, σηκώνοντας τον καρπό ανάβει αυτόματα και έχει χρονόμετρο, ελέγξει τη μουσική σου, εμφανίζοντάς σου όπως μας λέει και τον τίτλο του τραγουδιού που παίζει, βλέπεις τον καιρό μέσα από το application και στο εμφανίζει στο smartwatch και από εκεί πέρα κάποια κλασικά πραγματάκια. G-Sensor, Heart Rate Sensor, 1,4 inches, IPS η οθόνη, 320x320 το πλεονέκτημα που είπαμε, 180 mAh η μπαταρία, κάτι που σημαίνει ότι έχει σε stand-by 15 μέρες λειτουργίας, αλλά σε full χρήση 7 μέρες. Εγώ για να είμαι μέσα θα σας πω στο πενθήμερο. Για να φορτίσει full από 0% σε 2 ώρες και μας λέει ότι φορτίζει με charging clip. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, το όχι τόσο συμπαθές σε μένα, κροκοδυλάκι. Θα το δούμε και στην πράξη. Οι διαστάσεις του 46x35x10mm και αυτά. Δεν έχουμε κάτι άλλο να αναφέρουμε. Πάμε να δούμε το smartwatch στην πράξη. Γυρίζουμε κάμερα κάτω και πάμε να τα ανοίξουμε. Εδώ είμαστε. Πρώτο, βρίσκουμε ένα manual σε διάφορες γλώσσες. Εμείς θα προτιμήσουμε τα αγγλικά, μια χαρά αναλυτικά. Ωραία. Στην άκρη. Και το κουτί απλό, δεν έχει έτσι από ό,τι βλέπουμε μια τρύπα και μέσα τα πραγματάκια μας. Και ναι, αυτό που έλεγα είναι πραγματικότητα. Το κροκοδυλάκι μας για να φορτίσουμε το smartwatch. Εντάξει, εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει ιδιαίτερα, σε κάποιους άλλους αρέσει. Εγώ προτιμώ περισσότερο το, την επιλογή του μαγνήτη, αλλά εντάξει, και αυτό προσφέρει μια αξιοπιστία. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, τη δουλειά μας την κάνουμε. Κάτι άλλο, όχι, κατευθείαν το smartwatch. Αυτό εδώ είναι λοιπόν. Να το επεξεργαστούμε λίγο. Το λουράκι είναι σιλικόνης. Έχω βρει και καλύτερης ποιότητας. Όχι ότι είναι άσχημο. Ελαστικό. Αλλά η αίσθηση... Έχω πιάσει καλύτερα smartwatch. Ας πούμε του T-Cris RS. Πολύ καλύτερο. Οπότε... εντάξει. Μπορείς να πάρεις και του T-Cris RS να το εφαρμόσεις πάνω εδώ. Άμα έχεις κάποιο άλλο smartwatch. Κάτι που έχουν... κοινό μέγεθος εδώ πέρα, το βγάζεις που με τον εύκολη εδώ πέρα αυτή λειτουργία και το αλλάζεις. Από κάτω θα δούμε τα πινάκια φόρτισης και επιπλέον θα δούμε εδώ πέρα τους σένσορές μας. Απλή. Μου φαίνεται έτσι απλή εδώ πέρα η όλη διαδικασία, η όλη φάση, αλλά νομίζω ότι η δουλειά του θα την κάνει. Το κάτω μέρος πλαστικό, καλής ποιότητας πλαστικό. Το frame όμως γύρω-γύρω είναι αλουμινένιο και αυτό το κάνει όμορφο. Το κάνει πολύ όμορφο. Ασημή λεπτομέρεια στο κουμπάκι και πάμε να αφαιρέσουμε αυτό εδώ και να δούμε κατά πόσο μας έχει έρθει με μπαταρία. Αυτό όμως που βλέπω και μ' αρέσει είναι ότι στην οθόνη εδώ υπάρχει κυρτότητα και κάνει νομίζω πιο όμορφη την αίσθηση κατά τη χρήση της touch οθόνης. Θα το δούμε και στην εφαρμογή αυτό. Πάμε να τα ανοίξουμε. Έχει μπαταριούλα, hello μας λέει και κατευθείαν το πρώτο watch face. Λοιπόν, και μάλιστα ένα watch face που προσωπικά εμένα μου αρέσει αρκετά μόνο που το βλέπω. Φυσικά δεν έχουμε συνδέσει το application, οπότε βγάζει ό,τι θέλει εδώ από ημερομηνίες και ώρες. Και πάμε να δούμε τι θα δούμε. Πάμε προς τα πάνω αρχικά για να βρούμε την επιλογή του, να βρούμε το τηλέφωνο μας άμα το έχουμε χάσει. Το χρονόμετρό μας. Τα setting μας, το about, πάμε να δούμε τα about, εδώ πέρα πληροφορίες για το ρολόι, πίσω, πάμε να δούμε τα settings, reset, τα watch faces, το QR code για να κατεβάζεις το Wi-Fit, screen sleep, αυτό το θέλω επί τόπου για να το ανεβάσω στα 15 δευτερόλεπτα που προφανώς είναι το maximum για να κάνουμε και πιο εύκολα το βίντεό μας. Το κάναμε ήδη. Brightness, πρέπει να το φέρεις στο σημείο αυτό για να κάνεις, 5 σκάλες, η τρίτη αυτή, η πέμπτη αυτή. Και ωραία, το χαμηλότερο είναι αυτό. Νομίζω να τα αφήσουμε στο 3 είναι ιδανικά για το βίντεο. Το power off και το reset πάλι. Πάμε να δούμε και τα watch faces. Το αρχικό που είδαμε. Κάτι σε πιο τετράγωνο που εφαρμόζει πάνω και στην οθόνη μας. Εδώ. Δεν ξέρω με
Full αυτό δεν πιάνει. Οπότε πάμε πάλι στα settings, να δούμε τα watch faces. Εδώ είμαστε. Το τρίτο που μας έχει είναι αυτή εδώ. Και επανερχόμαστε εδώ. Τρία δηλαδή εδώ μέσα, αλλά μέσω του application προφανώς υπάρχουν πολύ περισσότερα. Σε αυτό το σημείο να κάνω και ένα edit, διότι θέλω να σας δείξω και τα watch faces που διαθέτει, εκτός από τα τρία τα οποία είδαμε πάνω στο smartwatch. Πατώντας εδώ πέρα με το more, μας εμφανίζει και άλλες πολλές επιλογές, τις οποίες μπορούμε να περάσουμε στο smartwatch και να εμφανιστούν. Είναι αυτές εδώ, αρκετές επιλογές σε διάφορες μορφές με digital νούμερα, κυρίως σε διάφορους σχεδιασμούς. Αυτά είναι λοιπόν οι υπόλοιπες επιλογές τις οποίες διαθέτεται για το συγκεκριμένο smartwatch, το Cosped M2, πέρα από αυτό εδώ πέρα το οποίο είναι με δείκτες και που έχει και άλλα μέσα, είναι και αυτές εδώ. Αφήνουμε αυτό που είχε αρχικά, πάμε αριστερά να δούμε τι θα βρούμε. Θα βρούμε τον ύπνο μας, όπου έχουμε τη συνολική μέτρηση, το βαθύ ύπνο και τον ελαφρύ ύπνο. Βλέπουμε τα βήματα που έχουμε κάνει, χιλιομετρική απόσταση και οι θερμίδες που έχουμε κάψει. Εδώ έχουμε και λέμε τα sports τα οποία κάνουμε, οπότε μάλλον θα πρέπει να επιλέξουμε να μπούμε με κάποιο τρόπο μέσα. Θα το δούμε. Και επανήρθαμε και στο αρχικό. Πηγαίνοντας δεξιά πάλι το ίδιο, άρα πρόκειται για ένα κυκλικό μενού. Και προς τα κάτω έχουμε τα sports που είπαμε, πάμε να τα δούμε. Badminton, περπάτημα, τρέξιμο, ποδηλασία, ορειβασία. Έχει την κολύμβηση, άρα μπορείς να το βάλεις μέσα σε πισίνα για να μετρήσεις. Δεν το βουτάς όμως βαθιά, να μην δεχτεί πίεση ιδιαίτερη. Μπάσκετ, ποδόσφαιρο, γιόγκα, σκινάκι. Και επανήλθαμε στο badminton. Αυτές λοιπόν είναι και αυτά είναι και τα αθλητικά πραγματάκια τα οποία μπορείς να κάνεις με το συγκεκριμένο smartwatch. Μέτρηση των καρδιακών παλμών. Και εδώ βλέπουμε που ανάβει και αρχίζει και μετράει. Πάρα πολύ ωραία. Ασκήσεις αναπνοής. Πατάς και ξεκινάει. Πάρα πολύ ωραία. Και κάνεις τις αναπνοές σου. Σου λέει πότε να κάνεις εισπνοή και πότε εκπνοή. Μέτρηση οξυγόνου αίματος. Μάλιστα. Και πατώντας το check ξεκινάει. Εδώ ξεκίνησε. Ωραία. Πίσω. Τα μηνύματά μας, τα οποία θα δούμε στη συνέχεια να δούμε αν δέχεται και ελληνικά. Βλέπουμε τον καιρό εφόσον συνδεθούμε με το application. Τραβάμε φωτογραφία με απομακρυσμένο το τηλέφωνο από μακριά μέσω του smartwatch μας. Η διαχείριση μουσικής όπως είπαμε. Και επανήλθαμε στα αρχικά. Και είμαστε πάλι πίσω. Αυτές είναι οι χρήσεις του Cosped M2. Όχι πολλά-πολλά, τα βασικά, αλλά με όμορφη ανάλυση οθόνης πράγματι, δηλαδή τα 320x320 είναι εμφανή, τα βλέπεις ξεκάθαρα στην οθόνη. Μ' αρέσει το μέγεθός του, διότι είναι μικρό και διακριτικό. Κάθε κλικ που κάνουμε δονείται και το smartwatch, οπότε καταλαβαίνεις τις αλλαγές τις οποίες κάνεις. Υπάρχει η ενεργοποίηση ανασηκώματος και θα το πάμε να το συνδέσουμε στο κινητό μας για να δούμε τι και πώς. Εμείς το Wi-Fi το έχουμε κατεβάσει λόγω του ότι έχουμε και το Cosped Probe αλλά και το Tigris RS και πάμε να το δούμε. Το Wi-Fit, εδώ είμαστε και μπήκαμε μέσα. Εδώ λοιπόν το Wi-Fit, έχει κάποια αποθηκευμένα λόγω του Tigris RS το οποίο έχουμε συνδέσει. Πάμε όμως να κάνουμε καινούρια σύνδεση με το Cosped M2. Ανοιχτά τα Bluetooth, πάμε να κάνουμε Add Device. Έχει εντοπίσει το RS, έχει εντοπίσει όμως και το M2. Επιλέγουμε το M2 για να κάνουμε το pairing. Και συνδέθηκαν. Μας το δείχνει και το smartwatch, μας το έδειξε και το τηλέφωνό μας και βλέπουμε ήδη να έρχονται μηνύματα στα ελληνικά. Το Wi-Fi δεν θα το δούμε περαιτέρω, το έχουμε δείξει στην παρουσίαση του Cosped Probe, αν δεν το έχεις δει, δες το βίντεο εδώ πάνω. Και σε γενικές γραμμές
πολύ πολύ ευχαριστημένος με αυτό που βλέπω εδώ πέρα. Είναι απλό smartwatch, μικρό, είναι καλό έτσι για λεπτά χέρια, διότι δεν είναι μεγάλο πολύ και εφαρμόζει έτσι όμορφα. Δείτε το δίπλα στο Tigris RS πως είναι. Και τα δύο εξίσου όμορφα smartwatches. Και γενικά για την τιμή αυτή την οποία τρέχει αυτή τη στιγμή, δηλαδή όπως είπαμε στα 15,49 μόλις με το κουπόνι μας, θα το έπαιρνα άνετα όπως και το έκανα. Το προτείνω ανεπιφύλακτα με βάση αυτά που βλέπω. Η διάρκεια του αρκετά καλή και εντάξει, με τα μεταφορικά δίνεις σχεδόν 18 ευρώ και έχεις ένα smartwatch πολύ αξιόλογο. Οπότε links θα υπάρχουν κάτω στην περιγραφή, το κουπόνι επίσης για όποιον ενδιαφέρεται. Εσείς να μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe αν δεν το έχετε κάνει ήδη στο κανάλι μας, πατήστε και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα νέα μας βίντεο. Αν σας άρεσε αυτό που είδατε, κάντε ένα like και μέχρι το επόμενο βίντεο που θα τα ξαναπούμε, να περνάτε όλοι καλά και να είστε ακόμη καλύτερα. Γεια χαρά!